της Αριζόνα, όταν την πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου επίδοξος δολοφόνος της και τράβηξε το ημιαυτόματο. Gunmen continued to shoot in a rapid fire way without hesitating or stopping. He was reloading when he was tackled. A woman who was there actually took the cartridge away from him and the gun as well. Η 40χρονη μετριοπαθής βουλευτής πυροβολήθηκε στο κεφάλι, υποβλήθηκε σε δίωρη εγχείρηση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και άλλοι 5 από τους συνολικά 14 τραυματίες. Gabriella Giffords' condition was very optimistic because she was following commands. Νεκροί από τα πυρά του νεαρού δράστη έπεσαν 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένας ομοσπονδιακός δικαστής και ένα κορίτσι, η 9χρονη Κριστίνα Γκριν. She was born on 9/11, so she came in on a tragedy and... Ο 22χρονος δράστης ονόματι Τζάρετ Λι Λόουνερ περιγράφεται από συμμαθητές του ως μάλλον περιθωριακός τύπος χρήστης μαριχουάνας που δεν έγινε δεκτός από τις ένοπλες δυνάμεις. Είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο σειρά βίντεο που αναφερόταν στον έλεγχο της σκέψης από την κυβέρνηση τους προδοτικούς νόμους, προτείνοντας μάλιστα ένα νέο νόμισμα. Ενώ λίγες ώρες πριν το συμβάν, αποχαιρέτησε τους φίλους του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και τη φωτογραφία πιθανού συνεργού ενός λευκού άνδρα με σκούρα μαλλιά ηλικίας 40 έως 50 ετών. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε συγκλονισμένος από το μακελιό. It's not surprising that today Gabby was doing what she always does, listening to the hopes and concerns of her neighbors. That is the essence of what our democracy is all about. That is why this is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country. An attack on one who serves is an attack on all who serves. Such acts of violence have no place in our society. Υπέρμαχος της μεταρρύθμισης στην υγεία και επικριτής του αυστηρού τοπικού νόμου για την παράνομη μετανάστευση, η Γκίφορντς είχε μπει στο στόχαστρο των φανατικών συντηρητικών και του λεγόμενου κινήματος του Τσαγιού με βασικό εκφραστή της Σάρα Πέιλιν. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η ρεπουμπλικανή πρώην υποψήφια αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε κηρύξει εκστρατεία για την ανάκτηση κρίσιμων εδρών με αυτή την αφίσα, όπου μπαίνουν κυριολεκτικά στο στόχαστρο όπλου οι επίμαχες περιοχές και οι υποψήφοι των Δημοκρατικών, ανάμεσά τους η Γκίφορντς. Το εκρηκτικό κλίμα που συντηρείται από κήρυγματα μίσους κατήγγειλε και ο σερίφης της περιοχής από τις πιο συντηρητικές του Αμερικανικού Νότου, όπου η οπλοκατοχή αποτελεί τρόπο ζωής. When you look at unbalanced people, how they are, how they respond to the vitriol that comes out of certain mouths about tearing down the government, the anger, the hatred, the bigotry that goes on in this country is getting to be outrageous. Ανάλογο προβληματισμό είχε εκφράσει και η Γκίφορντς πριν από μερικούς μήνες, όταν άγνωστοι κατέστρεψαν το γραφείο της. Our democracy is a light, a beacon really around the world because we affect change at the ballot box and not because of these, you know, outbursts of violence.